Με μεγάλη επιτυχία πέφτει απόψε η αυλαία της Agroexpo 2019, μιας αγροτικής έκθεσης που αποτελεί γιορτή για την Ιερά Πέτρα. Η έκθεση φέτος ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά, με συνολικά περισσότερους από 90 εκθέτες και περίπτερα, με κεντρικό στόχο των διοργανωτών, αποτελεί φιλοδοξία, η έκθεση να φέρει έναν άλλο αέρα στην περιοχή, με επιχειρήσεις που έρχονται από όλη την Ελλάδα για να δείξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να γνωρίσουν αλλά και να γνωριστούν με τον κόσμο της περιοχής. Μένω πραγματικά ευχάριστα έκπληκτος από την επιτυχία που είχε η έκθεση. Είμαι πολύ χαρούμενος σαν εκθέτης, όπου καταφέραμε σαν εταιρεία να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Ο κόσμος ενημερώθηκε και όλοι μαζί περιμένουμε την επόμενη έκθεση που θα γίνει στα επόμενα χρόνια, για να είμαστε συνεχώς δίπλα στον Έλληνα παραγωγό και στον αγρότη παραγωγό της Ιερά Πέτρας. Για κλαδική τοπική έκθεση είναι αρκετά μεγάλη και πολύ καλή. Είναι κάτι που με εξέπληξε και δεν περίμενα ότι θα βρω τέτοια ανταπόκριση που έχει ο κόσμος εδώ πέρα και αρκετά καλή οργάνωση, θα έλεγα. Την έκθεση επισκέφθηκαν χιλιάδες παραγωγοί από όλο το νησί, που μέσα από την ενημέρωση που έλαβαν για νέα προϊόντα, τεχνικές, υπηρεσίες και μηχανήματα, ενίσχυσαν το γνωστικό τους αντικείμενο σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες και τον τρόπο να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερο τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία συμμετέχουν πλέον ενεργά και είναι απαραίτητη στη ζωή μας. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη διοργάνωση, από τους φορείς της Ιερά Πέτρας και μόνο καλό κάνουν στον τόπο μας. Πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ πιο πετυχημένη η τρίτη έκθεση από τη δεύτερη και εύχομαι η τέταρτη να είναι ακόμα πιο πετυχημένη από την τρίτη. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι ως επιμελητήριο, γιατί ο στόχος ήταν αυτός, να φέρουμε τις παραγωγικές δυνάμεις με τον τελικό καταναλωτή ή με τους αγοραστές σε επαφή και το πετύχαμε. Το ίδιο ευχαριστημένοι δήλωσαν και οι εκθέτες, οι οποίοι σημείωσαν ότι το ενδιαφέρον των παραγωγών ήταν έντονο και πως η έκθεση που φέτος ήταν πιο πετυχημένη από ποτέ έχει τη δυναμική να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Βεβαίως και πρέπει να εξυγχρονίζεται. Όταν λέμε ότι θα στηριχτεί η ανάπτυξη της Ελλάδος στον πρωτογενή τομέα, δεν μπορεί να στηριχτεί μόνο στον αγρότη. Πρέπει να στηριχτεί στην επιστήμη βασικώς και να εφαρμόσει την τεχνολογία και να εφαρμόσει ο αγρότης την τεχνολογία και την επιστήμη. Ο αγρότης δεν είναι σοφός. Εφαρμόζει την τεχνολογία και την επιστήμη. Συνέχεια. Μαθαίνει συνέχεια. Δεν σταματάει. Η επιστήμη συνεχίζει.